και κατάφεραν να βάλουν μέσα στο ασθενοφόρο τη μία από τις δύο κοπέλες που ουσιαστικά είχε εξφενδονιστεί απ' έξω. Ο Παντελής Παντελίδης είχε καρδιακό χτύπο την ώρα που έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, όμως έπρεπε να έρθει η πυροσβεστική να κόψει τις λαμαρίνες για να τον βγάλουν από το αυτοκίνητο το οποίο ήταν αποδογυρισμένο και είχε ήδη εμφανώς πάρα πολλά τραύματα ο τραγουδιστής στην περιοχή του θώρακος και του κεφαλιού. Τον πήραν με το ασθενοφόρο μόλις τελείωσε η επιχείρηση πυροσβεστικής, τον πήγαν στο Ασκληπείο, αν και δεν εφημέρευε γιατί ήταν το πιο κοντινό προκειμένου να του σώσουν τη ζωή. Εκεί όμως διαπίστωσαν οι γιατροί μόλις τον υποδέχτηκαν ότι ήταν κλινικά νεκρός και ζήτησαν να ειδοποιηθούν οι οικοί του και κυρίως να μάθουν από τα δύο κορίτσια που πήγαιναν στον Ευαγγελισμό εκείνη την ώρα αν όντως είναι ο γνωστός τραγουδιστής, γιατί τον αναγνώρισαν όλοι από τη στιγμή που τον είδαν. Η κοπέλα, η μία από τις δύο που ήταν λίγο πιο ελαφρά, είπε ότι είναι ο Παντελής Παντελίδης, όμως πάνω του δεν είχε κανένα αποδεικτικό στοιχείο, ούτε το δίπλωμα, ούτε την αστυνομική ταυτότητα, και έτσι έπρεπε να περιμένει στο Ασκληπείο να φτάσει κάποιος να τον αναγνωρίσει. Αυτός ο κάποιος, μέχρι να ειδοποιηθεί η οικογένεια και δεν ήθελαν να τους ειδοποιήσουν, ήταν ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου, που νομίζω ότι αύριο είχε πρεμιέρα. Αύριο, τραγική ηρωνία. Και ο κύριος Μπερτάκης, που ήταν και αδερφικός του φίλος. Ακριβώς, αναγνώρισε και εκ των υστέρων ειδοποίησαν και την οικογένεια. Οι πυροσβέστες λένε ότι η τροχέα θα μας πει πώς ακριβώς έγινε το δυστύχημα. Εκείνοι έκαναν ό,τι μπορούσαν να κάνουν σε όσο πιο σύντομο χρονικό διάστημα μπορείς. Το αν φόραγε ζώνη, αυτά που ακούμε από το πρωί, αν υπάρχει μερική χρήση αλκοόλ, όλα αυτά είναι κάτι που θα αποδειχθούν στη συνέχεια και θα γίνουν εξετάσεις να δουν ποιες ακριβώς είναι οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος. Τα δύο κορίτσια είναι στον Ευαγγελισμό, η μία είναι λίγο πιο σοβαρά από την άλλη, δεν ξέρω αν εξεφύγει τον κίνδυνο, η δεύτερη κοπέλα δεν κινδυνεύει η ζωή της και όλα αυτά 8 και 20 το πρωί. Μα 8 και 20 το πρωί, έκανε τζενεράλε. Μια μέρα πριν την πρεμιέρα, κάνει τζενεράλε. Σαν να κάνει πρεμιέρα, ναι, με τα ρούχα σου κανονικά. Σωστά. Οπότε τελείωσαν πρωί. Και τελείωσαν πρωί και υπάρχουν και πληροφορίες ότι διασκέδαζαν και ότι γύριζαν. Νομίζω ότι ο παράδρομος ήταν και αυτό που λέμε η κακή του τύχη. Γιατί φαντάζομαι ότι, συγγνώμη, 8 και 20 στη Βουλιαγμένης με την κίνηση που υπάρχει, τουλάχιστον δεν θα έχει αναπτύξει αυτή την ταχύτητα. Όχι, ναι. Το θέμα είναι κρίμα, γιατί εμένα δεν ήταν κολλητός μου, ήταν ένας άνθρωπος που είχα γνωρίσει, φίλος μου. Ένα γλυκύτατο παιδί, απλό, μια ψυχούλα πραγματικά. Ένα λαϊκό παιδί, ένα λαϊκό παιδί, ναι. Αυθεντικά λαϊκό σπίτι παιδί. Του στον Περισσό με τη μαμά του. Θέλω να πω πολλά συλληπιτήρια στη μαμά του, που ξέρω ότι το δέσιμο και την αγάπη πραγματικά ήταν τεράστιο. Και αυτό που σκάω πραγματικά, πέραν των επιτυχιών και αυτά, γιατί ήταν ένα καλό παιδί πάνω στην καλύτερη του φάση. Πάντα χαμογελαστός, με τη φυσική συστολή που όλοι έλεγαν γιατί ο Παντελίδης δεν δίνει συνεντεύξεις, δεν μιλάει. Ήταν ένα παιδί που ντρεπόταν, είχε μια φυσική συστολή παρόλη την επιτυχία και πραγματικά στεναχωριέμαι, γιατί έχω την αίσθηση ότι είχε πάρα πολλά, ήταν στην αρχή ακόμα. Εντάξει, ξέρω ότι κάποιοι λένε ότι μουσικά μπορεί να μην μου τέριαζε ο Παντελίδης, αλλά σαν άνθρωπος δεν νομίζω ότι έχει κάποιος να πει ότι ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Θέλεις να σου περιγράψω και κάτι. Με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Από την ώρα που βγήκε η είδηση, δηλαδή, και εγώ νιώθηκα πάρα πολύ στεναχωρημένη. Γιατί χθες ασχοληθήκαμε στην εκπομπή με το θέμα που είχε προκύψει τις τελευταίες μέρες. Με αυτούς τους στίχους ενός τραγουδιού που ερμήνευσε πρώτη φορά στη Λευκοσία. Όταν το έμαθα, στεναχωρήθηκα τόσο και μέσα στο κανάλι όλοι ήταν μουδιασμένοι. Ερχόμουν στα διόδια και μου μιλούσε κόσμος, με ρωτούσαν όντως αληθεύει.